Καμπανάκι για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Καρδίτσας, το οποίο κατατίθεται εντός των ημερών στην αποκεντρωμένη διοίκηση, χτυπά ο πρώην Δήμαρχος Καρδίτσας Δομήνικος Βερίλης. Ο κ. Βερίλης τονίζει ότι η νυν Δημοτική Αρχή θα πρέπει να συμπεριλάβει στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο τον παλαιό Μήλο Κολέτσου και να τον αναμορφώσει σε χώρο πολιτισμού. Είναι μια ευκαιρία η οποία δεν θα πρέπει να χαθεί, τονίζει χαρακτηριστικά ο πρώην Δήμαρχος. Σαν επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα καταθέσει την πρόταση ο χώρος του Μήλου Κολέτσου, που είναι η βιτρίνα της πόλης, είναι συνέχεια του Παυσίλυπου και του χώρου του πρώτου λυκείου, πρέπει να διατηρηθεί ως χώρος πολιτισμού για το Δήμο Καρδίτσας, για την πόλη μας. Η πρότασή μου εκείνη είχε γίνει αποδεκτή. Σήμερα επαναλαμβάνω την ίδια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας. Η Καρδίτσα δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει αυτό το χώρο. Μετά το χώρο του Πάλας, την κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, το χώρο του Μήλου του Παρθένη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε αυτό το χώρο που, όπως ανέφερε, είναι πολύ σημαντικός για την πόλη μας. Προτείνω λοιπόν στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο να κατατεθεί η πρόταση ως χώρο πολιτισμού, εις τρόπον ώστε τα επόμενα χρόνια ο χώρος αυτός να έλθει στην πόλη, να έρθει στους πολίτες, να έρθει στο Δήμο Καρδίτσας.